Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή, λοιπόν, πρώτη του μήνα, καλό μήνα στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Κλασικά κάνουμε το live μας όπως στις τελευταίες Παρασκευές. Το έχουμε καθιερώσει κάθε Παρασκευή στις 3 να κάνουμε το live για να σας λύνουμε τις δικές σας διατροφικές απορίες. Οπότε μπείτε σιγά σιγά. Και σήμερα είμαι μόνη μου, δεν είναι εδώ πέρα η Δήμητρη, δεν μπορούσε. Αλλά σκεφτήκαμε να συζητήσουμε για τις διακοπές. Τι διατροφικές επιλογές κάνουμε στις διακοπές μας, αν θέλουμε έτσι να φροντίζουμε τη διατροφή μας και στις διακοπές. Οπότε κάντε μου ό,τι θέλετε σε ερώτηση που αφορά την διατροφή στις διακοπές. Θα ξεκινήσω εγώ με κάποια βασικά πραγματάκια, αλλά κάντε μου και εσείς ερωτήσεις για να απαντήσω τις δικές σας, απορίες. Πριν ξεκινήσω με αυτό το θέμα, να σας πω για το My Nutri Plan Challenge του Ιουνίου. Πώς πήγε λοιπόν το δικό μας, που το έχουμε και εδώ πέρα και σε πίνακα στο γραφείο. Πήγε όσο επιτοπλίστων πάρα πολύ καλά. Μπήκαμε σε έναν ρυθμό ούτως ώστε να τηρούμε και τους 5 κανόνες που είχαμε βάλει στο My Nutri Plan Challenge, δηλαδή στη διατροφή μας, στο διάβασμα βιβλίου, στην ενυδάτωση, στο νερό μας, στη φυσική δραστηριότητα. Αυτά και στον ύπνο, εννοείται 5 πραγματάκια. Οπότε σε επιτοπλίσουμε πήγε καλά. Κάποιες μέρες δεν ακολουθήσαμε και τα 5 αυτά, δηλαδή κάτι μπορεί να μην έγινε όπως το διάβασμα ή το να μην κοιμηθούμε 7 ώρες. Αλλά είναι εντάξει αν την επόμενη μέρα προσπαθήσω να ξαναμπω σε αυτόν τον ρυθμό. Οπότε αυτό σας το λέω και για εσάς. Δεν έγινε κάτι, αν μια μέρα κάτι από τα 5 πράγματα που έχετε πει ότι θέλετε να κάνετε και να τηρήσετε, είτε στο κομμάτι της ευεξής, είτε σε οποιονδήποτε άλλο τομέα σας. Αν ένα από αυτά δεν έγινε, σημασία έχει την επόμενη μέρα να ξαναπροσπαθήσετε. Και είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρετε. Και να μην αφήνουμε τις μέρες να περνάνε χωρίς να προσπαθούμε για τα πράγματα που θέλουμε. Είναι εντάξει κάτι να μην γίνει. Θέλουμε όμως να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Αυτό καταφέραμε στον Ιούνιο και τον Ιούλιο είπαμε θα το κάνουμε με μια διαφορετική μορφή, ούτως ώστε να είναι έτσι πιο εφικτό να γίνει και από τον περισσότερο κόσμο. Δηλαδή να μην χρειάζεται και τα 5 πράγματα να τηρήσει για να βάλει τικ την ημέρα. Αλλά σε κάθε 5 από αυτούς τους κανόνες, σε κάθε ένα να βάζουμε τικ κάθε μέρα, ούτως ώστε να δούμε πόσα τικ θα μαζέψουμε στο τέλος της εβδομάδας συνολικά. Οπότε θα σας το δείξουμε, θα το φτιάξουμε μάλλον από Δευτέρα. Για να το κάνουμε share και σε εσάς και να πάμε για το My Nutri Plan Challenge Ιουλίου αυτή τη φορά. Και ξεκινάμε με το θέμα των διακοπών. Διατροφή στις διακοπές λοιπόν. Ξεκινάμε με το ότι έχω προγραμματίσει ένα ταξίδι για παράδειγμα, στο οποίο θα είμαι πολλές ώρες μέσα στο αυτοκίνητο, στο ταξίδι προς τον προορισμό. Ή θα είμαι πολλές ώρες μέσα στο καράβι, στη διαδρομή για τον προορισμό μου ή μέσα στο αεροπλάνο. Τι τρώω αυτές τις ώρες του ταξιδιού? Τις περισσότερες φορές, περισσότεροι είτε θα καταφύγουν στο να μην έχουν πάρει τίποτα μαζί τους, ξαφνικά πεινάνε πολύ, είναι στο δρόμο και θα βρουν να σταματήσουν σε κάποιο ταχυφαγείο. Να πούμε μάρκες, σε κάποιο τάχη φαγείο, οπότε θα πάρουν κάτι έτσι πολύ πρόχειρο ή κάτι που να μην είναι τόσο θρεπτικό, μια πολύ γρήγορη επιλογή, γιατί εκείνη τη στιγμή έχουν πεινάσει πάρα πολύ, έχουν φτάσει στο πικ της πείνας τους, οπότε σου λέει ότι κάτι πρέπει να φάω, ό,τι και αν βρω διαθέσιμο θα το φάω. Πολλές φορές επίσης έχουμε συνδυάσει τα ταξίδια με την κατανάλωση γαριδάκια, πατατάκια, αναψυκτικά, με ζάχαρη, γρανίτες, μπισκότα, σοκολάτες. Οπότε υπάρχει αυτή η σύνδεση από πολλούς ανθρώπους το να ταξιδεύω και να τρώω έτσι αχλεμαρίτσες. Οπότε υπάρχει και αυτό ότι το προβλέπω, ότι ξέρω ότι θα ταξιδέψω, θα μπω στο καράβι και θα πάω και θα αγοράσω αυτά να φάω. Τι κάνουμε όμως άμα δεν θέλουμε να τα κάνουμε αυτά? Και άμα δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο της πάρα πολύ έντονης πείνας μας, οπότε μετά καταφύγουμε σε κάτι αντίστοιχα τέτοιο για να μας καλύψει την λιγούρα μας. Προετοιμαζόμαστε. Αυτό είναι το κλειδί. Είναι η προετοιμασία. Ξέρω λοιπόν ότι θα φύγω για διακοπές, ότι θα είμαι εκεί πέρα αρκετές μέρες, ότι θα αφιερώσω στο ταξίδι μου αρκετές ώρες, οπότε κάποια στιγμή θα πεινάσω. Το γνωρίζω αυτό. Τι κάνω? Μπορώ να ετοιμάσω ένα έτσι lunch bag μαζί μου, ένα μικρό που μπορεί να είναι και θερμός, δηλαδή να κρατάει και τη θερμοκρασία αυτό το τσαντάκι και να βάλω μέσα snack και για το ταξίδι, αλλά και snack που μπορώ να έχω στις διακοπές μου, στα διάμεσα γεύματά μου για να μην πεινάω. Οπότε κάνουμε μια προετοιμασία γευμάτων. Ιδέες. Γράψτε μου και εσείς ιδέες. Τι θα παίρνατε μαζί σας σαν snack για το ταξίδι?
ή για να έχετε snacks στις διακοπές σας. Και ξεκινάω εγώ, εννοείται με φρούτα. Φρουτάκια μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, είτε έτσι ομά και φρέσκα που έχουμε πάρα πολλά τώρα το καλοκαίρι, είτε στην αποξηραμένη τους μορφή, δηλαδή να πάρουμε σίκα αποξηραμένα, δαμάσκηνα, φράουλα αποξηραμένη χωρίς ζάχαρη, μάγκο, ανανά αποξηραμένα χωρίς ζάχαρη. Όλα αυτά που δεν πιάνουν και χώρο, επειδή είναι αποξηραμένα πιο μικρά και θα μας καλύψουν την επιθυμία μας και για γλυκό πιθανό, αλλά και είναι έτσι κάτι πολύ εύκολο και γρήγορο. Και με τι έχουμε πει ότι συνδυάζουμε πάντα τα φρούτα? Με ξηρούς καρπούς. Οπότε παίρνουμε και ξηρούς καρπούς μαζί μας για να έχουμε. Τώρα το καλοκαίρι μπορούμε να τρώμε και αλατισμένους ξηρούς καρπούς, γιατί το αλάτι ως ένας εξαιρετικός ηλεκτρολίτης μπορεί να μας βοηθήσει ούτως ώστε να διατηρήσουμε την υγρασία σε φυσιολογικά επίπεδα στο σώμα μας. Και επειδή χάνουμε και πολλούς ηλεκτρολίτες το καλοκαίρι γιατί υδρώνουμε, μπορούν οι ξηροί καρποί μας να είναι αλατισμένοι. Αν μιλάω πολύ γρήγορα, πείτε το μου, είμαι σίγουρη όμως ότι τα καταλαβαίνετε όλα. Αλλά απαντήστε μου κι εσείς για να έχουμε μια έτσι διαδραστικότητα και συνομιλία στο τι snacks θα παίρνατε μαζί σας. Άλλη επιλογή λοιπόν εκτός από τα φρούτα με τους ξηρούς καρπούς είναι να πάρουμε μπαρούλες, μπάρες ενέργειας, μπάρες νητριακών, μπάρες πρωτεΐνης, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στα συστατικά τους, όπως έχουμε ξαναπεί. Δεν θέλουμε μπάρες που στα πρώτα 3-5 συστατικά να έχουν τη ζάχαρη ή να έχουν φινικέλαιο προφανώς ή μαλτιτόλι ή γενικά γλυκαντικά. Δεν τα χρειάζεται αυτά μια μπάρα. Μπορεί να έχει ως βάση τους χουρμάδες, τη βρώμη, τους ξηρούς καρπούς, τα αποξηραμένα φρούτα, μυρωδικά, μπαχαρικά. Τέτοιες μπαρούλες θέλουμε που εννοείται μπορούμε να τις φτιάξουμε και εμείς στο σπίτι μας. Αν πατήσετε και γκουγκλάρετε μπάρες δημητριακών ή energy balls που είναι τα μικρά τα μπαλάκια σπιτικά χωρίς ζάχαρη, θα σας βγάλει πάρα πολλές συνταγές. Μπορείτε να φτιάξετε, να τα προετοιμάσετε και να βάλετε σε τα περάκια να τα βάλετε και να τα πάρετε μαζί σας, ούτως ώστε να έχετε έτσι ένα πολύ ωραίο θρεπτικό snack και για το ταξίδι αλλά και εκεί πέρα που θα πάτε. Οπότε είπαμε και γι' αυτό. Μετά μπορείτε να πάρετε κριτσινάκια μαζί σας. Και αν έχουμε και έτσι ένα τσεντάκι που μπορούμε να βάλουμε μέσα και κάποια παγωθή, μπορούμε να πάρουμε και τυράκια μαζί μας. Άλλη επιλογή όμορφη θα ήταν για παράδειγμα να πάρουμε κάποια μπισκοτάκια που θα φτιάξουμε εμείς, που πάλι να είναι χωρίς ζάχαρη. Ή κάποιο κεκάκι που θα φτιάξουμε εμείς και να είναι χωρίς ζάχαρη. Οπότε τέτοια πραγματάκια μπορούμε εύκολα να προμηθευτούμε και να τα έχουμε μαζί μας. Ή να φτιάξουμε κάποιο τοστάκι ή κάποια αραβική. Είτε στο τοστάκι μας μπορούμε να βάλουμε μέσα τυράκι και να το έχουμε μαζί μας, πάλι ιδανικά με διατήρηση με μία παγωκίστη. Είτε μπορούμε να κάνουμε τοστάκι είτε αραβική και να βάλουμε ταχίνι ή άλυμα ξηρών καρπών, υποκατώτατο ξηρός καρπός, κάποιο φρούτο, κάποια μπανανίτσα, να το ρολάρουμε και να το έχουμε και αυτό μαζί μας, που είναι και κάτι εύκολο και γρήγορο. Όλα αυτά επίσης θα φτιάξουμε και ποστάκια, ώστε να ανέβουν μέσα στον μήνα και να τα έχετε σταθερά και να τα βλέπετε τι επιλογές κάνω στο ταξίδι. Και θα βάλουμε και άλλες επιλογές μέσα. Και αν δεν πήγαμε στο ταξίδι μας και είχαμε μαζί μας και τα snacks και δεν χρειάστηκε να αγοράσουμε κάτι απ' έξω και είμαστε πολύ περήφανοι για τις επιλογές μας και πήραμε και μαζί μας και νερό θερμό και πίναμε και στο ταξίδι μας και πάρα πολύ νερό και τα έχουμε κάνει όλα πολύ όμορφα. Και φτάνουμε τώρα στο ξενοδοχείο ή στο σπίτι Airbnb όπου μένουμε. Τι τρώω στο πρωινό του ξενοδοχείου, που η μεγαλύτερη δυσκολία σας από ό,τι συζητάμε και εδώ στο γραφείο, είναι αυτό το πρωινό του ξενοδοχείου που έχει τόσες μα τόσες επιλογές και δεν ξέρουμε τι να επιλέξουμε. Τι επιλογές λοιπόν κάνουμε εκεί? Πείτε μου εσείς τι τρώτε, τι σας αρέσει να τρώτε από τα πρωινά του ξενοδοχείου. Και να σας πω εγώ την λύση που προτείνω στους περισσότερους διαιτώμενους που συνεργαζόμαστε και που έχω δει ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά, οπότε σας το συστήνω και σε εσάς. Η λύση που συστήνουμε είναι να φάμε στο πιάτο μας αυτό που θα τρώγαμε έτσι και λίγο στην καθημερινότητά μας. Για παράδειγμα, μπορεί για κάποιον να του αρέσει να βάλει ψωμάκι με τυράκι και αυγό ή γιομελέτα ή κάποιο γιαούρτι με ξηρούς καρπούς, φρούτα, λίγα δημητριακά. Ή να πάρει ένα scrambled eggs με λίγο ψωμάκι και φρυγανιά ή κάποιο άλλο μακαρπών. Οπότε να βάζαμε αυτό που θα τρώγαμε έτσι καλύτερα στην καθημερινότητά μας και ανάλογα με το πόσες μέρες μείνω εκεί, σε αυτό το ξενοδοχείο, να επιλέγω ότι κάθε μέρα θα παίρνω από ένα έξτρα δάκι παραπάνω στο πιάτο.
παράδειγμα, μια μέρα έχω δει ότι θέλω να πάρω αυτό το, πώς το λένε, σφολιατάκι, οτιδήποτε κι αν είναι, σύνεξτρα στο πιάτο μου. Αυγά ομελέτα με χυμό εξαιρετικό πρωινό, μπράβο. Τη δεύτερη μέρα έχω δει ένα muffin που μου κλείνει το μάτι, θα βάλω αυτό. Την τρίτη μέρα θα βάλω εξτρά ένα κομμάτι μιας πίτας που έχω δει. Οπότε έτσι, μέσα στο διάστημα των ημερών που θα είσαι στο ξενοδοχείο αυτό, θα έχεις φάει και το θρεπτικό πρωινάκι σου, αλλά θα έχεις δοκιμάσει και από όλα αυτά που θέλεις να δοκιμάσεις, οπότε να μην σου λείψουν, να μην τα στερηθείς, αλλά να έχουμε έτσι λίγο φροντίσει την ποσότητα και την συχνότητα. Πώς σας φαίνεται αυτό σαν έτσι, σαν ένας τρόπος διαχείρισης του πρωινού στο ξενοδοχείο? Θα το κάνατε, θα το προσπαθούσατε? Γιαούρτι με φρούτα και μέλι, Κυριακή μου, είναι εξαιρετικό πρωινό, μπράβο σου! Πολύ ωραία. Οπότε για πείτε μου αν θα τα κάνατε κι εσείς όλα αυτά στο ξενοδοχείο, αν θα το δοκιμάζατε, να τρώτε το κανονικό σας πρωινάκι που θα τρώγατε έτσι κι αλλιώς και κάθε μέρα να βάζετε ένα εξτραδάκι έτσι για να μην μας λείπει και να το δοκιμάσουμε κι απ' όλα. Και μετά πάμε στην παραλία. Τι τρώω στην παραλία που μπορεί να περνάω πάρα πολλές ώρες εκεί? Χαίρομαι που σας άρεσε η ιδέα, πολύ χαίρομαι. Τι τρώω λοιπόν στην παραλία? Είτε μπορεί να έχω πάρει μαζί μου σνακς, όπως είναι τα σνακς του ταξιδιού που είπαμε, φρουτάκια, ξηρούς καρπούς, είτε αν δεν θέλω να κουβαλάω κάτι από εκεί, συνήθως πάντα θα υπάρχει... Τέλεια, πολύ χαίρομαι. Πάντα θα υπάρχει, αν κάνω μικρές παύσεις είναι γιατί διαβάζω τα όμορφα σχολιά σας. Οπότε συνήθως πάντα θα υπάρχει και κάποιο beach bar εκεί που θα έχει κάποιες επιλογούλες να κάνετε. Και μπορείτε για παράδειγμα να επιλέξετε μια φρουτοσαλάτα από εκεί, που συνήθως έχει και φρούτα εποχής. Ή κάποια φρουτοσαλάτα που να έχει και γιαούρτι για να πάρουμε πρωτεϊνούλα. Ή μπορούμε να πάρουμε κάποια αραβική που μπορεί να έχει με τυράκι, μαρουλάκι, ντοματούλα. Ή μια σαλάτα, για παράδειγμα με λίγο κοτόπουλο, κάποιο τυράκι. Ή μπορεί να έχει κάποιο τυράκι της παραδοσιακό εκεί που θα βρεθούμε. Ή να πάρουμε έναν ντάκο που να έχει την ντοματούλα, το παξιματάκι, τη φετούλα. Οπότε επιλέγουμε έτσι κάτι ελαφρύ ή σε σνακς ή επαναλαμβανόμενα σνακς ή ένα ελαφρύ γεύμα στην παραλία, αλλά σίγουρα δεν μένουμε νηστικοί. Μπορούμε επίσης να πάρουμε ένα σμούθι που να έχει μέσα τα φρούτα, να έχει γάλα, να έχει ας με βρώμη, να έχει καλά λιπαρά από σπόρους, οπότε να πάρουμε και κάτι τέτοιο. Γενικά όπως είδατε έχουμε πάρα πολλές επιλογές στο να πάρουμε. Το θέμα είναι να μπω στη διαδικασία να τις κάνουμε. Όλα τα beach bar έχουν ωραίες επιλογούλες, οπότε παίρνουμε τον κατάλογο και βλέπουμε τι θρεπτική επιλογή θα μπορούσα να κάνω, ούτως ώστε και να μην μείνω νηστική, να χορτάσω, αλλά να καλύψω και τις ανάγκες μου στα θρεπτικά συστατικά και να μην το παρακάνω γιατί δεν το έχω ανάγκη. Οπότε αυτό. Και αφού φύγαμε και από την παραλία και λύσαμε και αυτό το θέμα, πάμε στην ταβερνούλα. Τρώω σε μια ταβέρνα στις διακοπές μου, πώς επιλέγω τι θέλω να φάω και τι μου κάνει να φάω και τι μου κάνει καλό σε την συχνότητα? Επειδή στις διακοπές θα είμαστε και αρκετές μερούλες. Μιλάμε για διακοπές που δεν θα είναι μια-δυο μέρες, θα είναι 5-4 μερούλες και. Οπότε εκεί έχει νόημα να δούμε τι θα διαλέξουμε σε μια ταβέρνα. Να πω ότι εννοείται, αν είναι κάτι που θέλουμε να φάμε, θα το φάμε. Απλώς χρειάζεται να μην προκαταβαλόμαστε. Δηλαδή, τώρα εγώ είμαι στην Αθήνα. Ξέρω ότι για παράδειγμα τον Αύγουστο θα πάω διακοπές. Αν από τώρα ξεκινήσω και λέω, ναι, θα το αποθηκεύσω το live, θα προσπαθήσω τουλάχιστον να αποθηκεύσω το live. Όλες τις φορές θα σας έχω καταφέρει και στο επόμενο που θα προσπαθήσω. Τέλεια. Μπράβο, γεμίζουμε το πιάτο μας με πρωτεΐνη λαχανικά και το τάδο και είσαι εξαιρετική Κυριακή, είσαι η καλύτερη μαθήτρια. Μπράβο, και λίγο από αυτό που θέλουμε να φάμε, μπράβο σου, τα έχεις μάθει εξαιρετικά. Μα ποιος τα έμαθε άραγε? Και πάμε λοιπόν στην ταβέρνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εσείς που μου στέλνετε request να μπείτε στο live, τι θέλετε να πούμε, τι θέλετε να συζητήσουμε, για γράψτε μου εδώ πέρα σε μήνυμα για να το δω. Οπότε, αν για παράδειγμα ξέρω, αν σκέφτομαι ότι από τώρα για τον Αύγουστο που θα πάω διακοπές θα φάω και αυτό και εκείνο και το άλλο και σε ποσότητες, προκαταβάλλουμε. Και σίγουρα όταν θα πάω διακοπές θα κάνω αυτά που έχω σκεφτεί ότι θα κάνω. Εγώ δεν θέλω να προκαταβάλεις. Θέλω να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο να νιώσει τι πραγματικά θέλει και χρειάζεται και αν κάτι θέλεις να το φας, να το φας και να το απολαύσεις. Αλλά μην σκέφτεσαι από τώρα τι θα γίνει στις διακοπές. Οργάνωση, ναι, δηλαδή εκείνες κοντινές μέρες οργάνωσε αυτά που συζητάμε, αλλά τώρα εν τέλει το τι θα γίνει στην πράξη, άσε και το σώμα σου να σου πει. Μπορεί τελικά να μην έχεις τίποτα ανάγκη έξτρα να φας από αυτά που θα έτρωγες στην καθημερινότητά σου. Μπορεί και να έχεις, είναι εντάξει. Απλώς άσε το σώμα σου να σου το πει. Αυτό είναι το σημαντικό. Και πάμε λοιπόν στην ταβερνούλα εκεί πέρα.
Και θέλουμε, όπως έτσι όμορφα έχουμε πει, θέλουμε να έχουμε σίγουρα πηγή πρωτεΐνης. Οπότε είτε θα πάρουμε κάποιο κρεατάκι, είτε κάποιο ψαράκι, ψητό, είτε θαλασσινά. Θαλασσινά έχει πάρα πολλές εκδοχές. Εμείς καλό είναι να επιλέξουμε ως επιτοπλίστων ψητές ή ξηδάδες εκδοχές και όχι τόσο πολύ τις θερμικές εκδοχές. Οπότε έχουμε την πρωτεϊνούλα μας. Μπορούμε να πάρουμε και μανιτάρια, αν κάποιος νηστεύει ή είναι vegan, οπότε έχουμε και αυτό. Ή μπορούμε να πάρουμε όσπρια, ας πούμε στην Σύρο, που είχα πάει στη Σύφνο, νομίζω, και είχαν όσπριάδα ρεβιθάδα, που ήταν πολύ τοπικό φαγητό και ήταν πεντανόστιμο, οπότε τρώγαμε και εμείς αυτό. Οπότε στάνταρ πηγή πρωτεΐνης. Μετά θέλουμε να επιλέξουμε πηγές αμυλούγων υδατάνθρακων. Μπορεί να πάρουμε έναν ντάκο που θα έχει το παξιμάδι από κάτω, οπότε θα έχει τον υδατάνθρακα. Ή να πάρουμε μια ωραία πατάτα σαλάτα που έχουν συχνά, που είναι με πατάτες βραστές, διάφορα μυρωδικά, μηδενικά χωρίς μαγιονέζ. Οπότε έχουμε και τον αμυλούχο υδατάνθρακά μας. Ή κάποιο ρύζι, έτσι. Μετά μπορούμε να πάρουμε κάποιο κρυθαρότο με θαλασσινά ή με μανιταράκια ή κάποια μακαρονάδα για τη μέση. Οπότε να φάμε και μέσα από αυτόν τον υδατάνθρακα. Οπότε έχουμε πρωτεΐνη υδατάνθρακα και εννοείται λαχανικά. Μπορούμε να πάρουμε διάφορες σαλάτες. Μπορούμε να πάρουμε και μία ομή σαλάτα και μία βραστή σαλάτα ή και ψητά λαχανικά. Οπότε καλύπτουμε αυτά τα τρία. Και τι κάνουμε, Θέκλα, με τα τηγανιτάκια? Εγώ περιμένω το καλοκαίρι για τα τηγανιτά κολοκυθάκια. Είναι εντάξει να τα φάμε και από αυτά. Το θέμα είναι να καλύψουμε τα θρεπτικά μας θετικά, να καλύψουμε αυτά που χρειάζεται το σώμα μας και αν θέλουμε κάτι εξτραδάκια, τσιμπάμε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι προτιμήστε να μην πάρετε εσείς στο πιάτο, ας πούμε, πατάτες τηγανιτές, αλλά τσιμπήστε, αν θέλετε, δύο ή τρεις από τη μέση ή από το διπλανό σας για να σας φύγει. Κατά τον ίδιο τρόπο τρώμε τα πάντα. Μπορούμε να φάμε και τις κολοκυθακευτέδες μας ή τα ντοματοκευτέδες μας. Το θέμα είναι η ποσότητα και η συχνότητα. Δηλαδή, να φάμε και τα κανονικά μας λαχανικά και την πρωτεϊνούλα μας και τον υδατάνθρακα, να τσιμπήσουμε και ένα κολοκυθακευτέ, αν μας λείπει και θέλουμε το φάμε. Μην παραγγέλνουμε όμως μόνο κολοκυθακευτέδες και μόνο τηγανιτές πατάτες και τηγανιτά κολοκυθάκια. Καταλάβατε πώς το λέμε? Μια ισορροπία. Αν για παράδειγμα βλέπαμε το τραπέζι μας στο ταβερνάκι, το 80% προσπαθούμε να είναι θρεπτικά στατικά, που θα μας δώσουν θρεπτικά στατικά και ενέργεια, το 80% να είναι έτσι για τη γεύση και για να τι μας έχει λείψει και το έχω συνδέσει με το καλοκαίρι. Είναι 80-20 λοιπόν. Και τη σκορδαλιά, με ρωτήσατε. Η σκορδαλιά, όπως και κανένα άλλο τρόφιμο, δεν παχαίνει από μόνο του. Δεν υπάρχουν τροφές που μας παχαίνουν και τροφές που μας αδυνατίζουν. Δεν υπάρχουν καλές και κακές τροφές. Τα πάντα στο τέλος της μέρας είναι ισορροπία. Τι τρώω, τι καίω. Αυτό μας νοιάζει. Αυτό το ισοζύγιο. Η σκορδαλιά, όπως γνωρίζω, έχει μέσα σκόρδο, πατάτα, λάδι και καναμυρωδικό, κάτι τέτοιο. Οπότε θα μπορούσε να είναι συνοδευτικό τύπου αντί για τον πουρέ μας μαζί με κάποιο ψαράκι που θα προτιμούσαμε να μην είναι και τηγανιτό και σαλατούλα. Εξαιρετικά. Εντάξει, μια χαρά και αυτό. Οπότε είπαμε και για το ταβερνάκι. Μπορεί για παράδειγμα να είναι έτσι μια ωραία γαρίδα μακαρονάδα που θα έχει και το μακαρόνι και τον υδατάνθρακα λοιπόν και την πρωτεϊνούλα και να πάρουμε και μια σαλάτα. Τα λύσαμε στο ταβερνάκι. Και πάμε, αφού έχει περάσει όλη η μέρα και έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε πει συμβουλές λοιπόν για το ταξίδι, τι τρόμο στο ταξίδι παίρνουμε μαζί μας. Έχουμε πει συμβουλές για το πρωινό στο ξενοδοχείο. Έχουμε πει συμβουλές για την παραλία, για το ταβερνάκι. Και πάμε να δούμε για το ποτάκι. Συχνά στις διακοπές το παρακάνουμε με το ποτό. Είναι αυτό που θα μας κάνει να περάσουμε καλά? Ξέρουμε όλοι πως η απάντηση είναι όχι. Δεν είναι το ποτό που θα μας κάνει να περάσουμε καλά. Ποτό πίνουμε κυρίως κοινωνικά και γιατί βλέπουμε τους άλλους να πίνουν, οπότε θέλουμε κι εμείς κάτι να κρατάμε και έχει και ζέστη, οπότε θα πιούμε και από αυτό γιατί έχει και πάγο, οπότε γι' αυτό συνήθως το παρακάνουμε και στα ποτά. Δεν έχουμε ανάγκη όμως το ποτό για να περάσουμε καλά, ούτε το ποτό για να ξεδιψάσουμε, για να δροσιστούμε. Το καλύτερο έτσι ποτό για να ξεδιψάσω και να δροσιστώ είναι το νερό. Άντε και η σόδα. Οπότε μέχρι και οτιδήποτε άλλο μετέχει ζάχαρη ή αλκοόλ δεν με ξεδιψάει. Ίσα-ίσα θα με κάνει να διψάσω πολύ περισσότερο. Και τι, δεν θα πιω κοκτέιλάκι, θα έκλεισε τις διακοπές? Είπα εγώ κάτι τέτοιο? Εννοείται θα πιούμε και το κοκτέιλάκι μας, όπως θα το πιω και εγώ το κοκτέιλάκι μου και το ξέρουν και οι φίλοι μου και όλοι αυτό. Το θέμα είναι να επιλέξω όσο γίνεται και ποιο κοκτέιλ θα πιω και την συχνότητα που θα το πιω και την ποσότητα που θα το πιω. Αν πίνω κάθε μέρα 3 μοχίτο,
προφανώς στο τέλος των διακοπών μου και κάτι μπορεί να έχω βάλει παραπάνω, αλλά και πάρα πολλές κατακρατήσεις θα έχω και πρίξιμο θα έχω και δεν θα αισθάνομαι και όμορφα με το σώμα μου και δεν θα μου έχει δώσει κανένα θρεπτικό στατικό. Οπότε θα προτιμούσαμε, για παράδειγμα, να πιούμε το ποτάκι μας αν αυτό θέλουμε. Θα μπορούσε να είναι ένα κοκτέιλ και όχι επί τρία. Θα μπορούσε να είναι κάποιο κρασάκι, ακόμα πιο ελαφρύ. Θα μπορούσε σαν έτσι κοκτέιλάκι να είναι κάποιο Aperol, Aperol Spritz, που δεν έχει μέσα ζάχαρη, έχει Aperol, Prosecco, okay, γλυκό φρόδας, κρασάκι και σόδα, αλλά δεν έχει μέσα έξτρα ζάχαρη, σιρόπια κτλ. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε κάποιο κοκτέιλ και να μας το κάνουν με στέβια. Γίνεται, σχεδόν παντού, επειδή έχουν το σιρόπι στέβιας, στέβια σε υγρή μορφή, μπορούν αντί για το σιρόπι ζάχαρης να βάλουν στέβια σε υγρή μορφή. Μπορείτε να το ζητήσετε, αν μπορεί να γίνει και να σας το κάνουν. Και επίσης, εγώ θα έλεγα προσπαθούμε να μείνουμε στο ένα ποτάκι την ημέρα. Αν θέλουμε να είναι κοκτέιλάκι, να είναι κοκτέιλάκι. Αν θέλουμε να είναι κάποιο άλλο ποτό, είναι ένα άλλο ποτό. Και μετά μπορώ να πίνω, ας πούμε, περισσότερο σόδα και να πω βάλτε μου σόδα με αγγούρι ή με λεμόνι ή με τζίντζερ, κάτι τέτοιο. Ή να μου περάσει περισσότερο χρονικό διάστημα να πιω το ποτάκι μου, γιατί περισσότερο θα μιλάω, θα συναναστρέφω, οπότε να μην έχω στο μυαλό μου να πιω ποτό, ποτό, ποτό και το παρακάνω σε ποσότητα. Τίποτα δεν απαγορεύεται. Φροντίζω όμως λίγο την ποσότητα, την συχνότητα και την ποιότητα. Αν είναι κάτι να το πίνω σε μεγάλη συχνότητα, τότε φροντίζω ακόμα παραπάνω την ποιότητα. Αν κάτι το πίνω μια φορά στο σας, δεν με νοιάζει και τόσο πολύ το τι θα είναι αυτό που θα πιω. Ας είναι και το πιο γλυκό κοκτέιλ. Αν είναι το πιο μία στις τρεις μέρες, προφανώς θα το πιω και στο απολαύσω. Δεν θα πάθω τίποτα. Αυτό. Και γενικά προσπαθούμε να πίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο νεράκι, ούτως ώστε να μας ξεδιψάει. Υδρώνουμε πολύ το καλοκαίρι, έχουμε περισσότερες ανάγκες σε νερό, οπότε φροντίζουμε να πίνουμε περισσότερο νερό. Λοιπόν, στείλτε μου ό,τι ερώτηση θέλετε τώρα για τις διακοπές, για να το κλείσουμε στις 6:30. Έτσι τα live μας είναι περιεκτικά, μικρά, σύντομα, αλλά τα περιέχουν όλα. Μιλάω και γρήγορα, οπότε είναι σαν να κάνουμε μια ώρα live. Αυτά για τις διακοπές μας και την διατροφή μας. Προσπαθούμε να τηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο από αυτά. Προσπαθούμε όμως και να ξεκουραστούμε και να απολαύσουμε τις διακοπές μας. Δεν έγινε τίποτα αν μια μέρα ή στις διακοπές μας γενικά φάμε παραπάνω και πάρουμε λίγο παραπάνω βάρος. Το πιο σημαντικό, θα σας πω εγώ, εν τέλει και κατά κλείδι, είναι τι κάνω όταν γυρνάω από τις διακοπές μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν αφήσω έτσι λίγο τη χαλαρότητα των διακοπών να πάρει μπάλα και τις υπόλοιπες μέρες που θα γυρίσω στη βάση μου και πάρει 1, 2 και 3 εβδομάδες που δεν μπαίνω έτσι στους ρυθμούς, τότε εκεί είναι που μπορεί να μην έχω το αποτέλεσμα που θέλω. Αν τις διακοπές χαλαρώσω για κάποιες μέρες και με το που γυρίσω στη βάση μου, μπω στους κανονικούς μου ρυθμούς και στη ρουτίνα μου, τότε να είστε σίγουροι ότι και το σώμα σας θα επανέλθει εκεί που ήταν προ διακοπών. Μία ερώτηση ωραία με τα γλυκά, τι κάνουμε. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν πραγματικά το έχω ανάγκη και το επιθυμώ, ας πούμε το παγωτάκι έτσι στις διακοπές, ή είναι για να ξεδιψάσω, για να δροσιστώ, ή επειδή τρώνε οι φίλοι μου, ή επειδή δεν έχω φάει αρκετά γευματάκια μέσα στην ημέρα μου και ισορροπημένα, οπότε έχω ανάγκη σε ενέργεια, οπότε προσπαθώ να δω, ή αν πραγματικά το θέλω, οπότε προσπαθώ να δω εγώ τώρα γιατί λέω να πάω να πάρω παγωτό. Ποιον από αυτούς τους λόγους προσπαθώ να καλύψω. Θα θέλω να φάω παγωτό όταν θέλω να φάω παγωτό. Τελεία. Όταν θέλω να ξεδιψάσω πίνω νερό, όταν θέλω να δροσιστώ κάνω μια βουτιά στη θάλασσα ή πάλι πίνω νεράκι ή βάζω το air condition, εννοείται. Αν θέλω να φάω παγωτό γιατί θέλουν κι άλλοι να φάνε παγωτό, τότε χρειάζεται να πω ότι ξέρετε κάτι αυτή τη στιγμή εγώ δεν θέλω. Μπορεί να θέλω σε μια ώρα και να βγω εγώ να πάω να πάρω παγωτό, αλλά τώρα εγώ δεν θέλω, είμαι εντάξει. Και αν θέλω πραγματικά παγωτό, γιατί έτσι μου έκανε το κλικ, μου έχει λείψει το οτιδήποτε, πάω και τρώω παγωτό. Τα καρότα λέει βοηθούν στο μαύρισμα. Τα καρότα έχουν καροτένιο, οπότε ναι, έχουν δείξει κάποιες μελέτες ότι βοηθάει στην περισσότερη έκρηξη μελατονίνης και στο μαύρισμα. Δεν θα έχει ακριβώς το μαύρισμα. Δηλαδή κάποια στιγμή κάπου είχα διαβάσει για έναν που έτρωγε πάρα πολλά καρότα μαζί με την έκθεση στον ήλιο κτλ. Και το δέρμα του δεν είχε πάρει αυτό το κλασικό χρώμα του μαυρίσματος, αλλά είναι λίγο πιο καροτή, κάτι τέτοιο, οπότε είναι λογικό. Αλλά δεν θα μαυρίσει άμα τρως περισσότερα καρότα και δεν βγαίνει στον ήλιο. Και εννοείται να προσέχετε και να προφυλάσσεστε από τον ήλιο και να βάζετε αντιλιακό, γιατί είναι πάρα πολύ έντονος και έχει και βλαβερές εκτείνες, οπότε θέλει πολύ αντιλιακό.
με την θάλασσα που είσαι τόσες ώρες, καταλήγεις να τρως μια φορά κυρίως γεύμα, με τα στενά καλυπτόμαστε. Ναι, καλύπτεις αν έχεις πολλά συχνά σνακ μέσα στη διάρκεια της μέρας που είσαι στην παραλία ή μπορείς να κάνεις και ένα ελαφρύ γεύμα. Και αυτό συζητήσαμε και πιο πριν, δεν ξέρω αν το άκουσες. Θα το αποθηκεύσω οπότε να το δει, να το δείτε ξανά. Μπορούμε στην παραλία να πάρουμε ένα ελαφρύ γευματάκι. Είτε είναι μια σαλάτα με κάποια πηγή πρωτεΐνης μέσα, είτε είναι κάποια ραβικούλα ή κάποιο σμούθι που έτσι έχει πληθώρα θρεπτικό ενστατικό. Οπότε να κάνουμε και ένα μίνι γευματάκι και στην παραλία. Μην έχουμε πάρει εμείς, θα έχουμε ετοιμάσει κανένα τοστάκι μαζί μας, καμιά ραβική, κάτι τέτοιο. Και να τα έχουμε πάρει σε ένα lunch bag και να έχουμε βάλει μέσα παγωκίστες. Γενικά εγώ πολύ στην παραλία, επειδή περνάω όντως πολλές ώρες τη μέρα και μου αρέσει να μένω εκεί πολλές ώρες, σχεδόν πάντα θα πάρουμε ένα lunch bag μαζί μας, θα βάλουμε μέσα παγωκίστες και θα έχουμε μέσα φρούτα, θα έχουμε ξηρούς καρπούς, θα έχουμε μέσα τοστάκι, θα έχουμε τυράκι, θα έχουμε κριτσινάκι. Θα έχουμε καμιά μπαρούλα ενέργειας ή κανένα energy ball που θα έχουμε φτιάξει και νερά εννοείται με πάγο. Οπότε σας το προτείνω και σε εσάς, δηλαδή ακόμα και στα τζάμπο να πάτε, έχετε τέτοιες σακούλες και παγωκίστες που είναι πολύ εύκολες στη μεταφορά τους. Οπότε κάντε το, προετοιμαστείτε, οργανωθείτε και απολαύστε τις διακοπές σας. Όλα αυτά που συζητήσαμε και θα αποθηκεύσουμε το live να υπάρχει, θα προσπαθήσω τουλάχιστον να σας το ξαναλέω, να το αποθηκεύσω, αλλά και θα ανέβουν σε post μέσα στον Ιούλιο, ούτως ώστε να τα έχετε και να τα συμβουλεύεστε. Αυτά, καλό καλό μήνα να έχετε, ό,τι απορίες έχετε στείλτε τες μου σε ένα μήνυμα ή θα σας αφήσω και στο σε Instagram story link για να μου τις αφήσετε τις ερωτήσεις σας σε Google Form, ούτως ώστε να μπορούμε να τις κρατάμε και να τις βλέπουμε και να τις επαναλάβουμε στα επόμενα lives που θα κάνουμε. Να έχετε ένα υπέροχο μήνα και όσες είστε διακοπές να τις απολαμβάνετε. Καλό καλό μεσημέρι!